Από μερικού μήνε πήρα και διάβασα μια εφημερίδα. Κάτι που είχα πολύ καιρό να κάνω. Και όλε οι ειδήσει μου φαίνονταν τόσο τραγελαφικέ, ώστε δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι συνέβησαν στα αλήθεια τα γεγονότα που περιέγραφαν. Μεταξύ άλλων, διάβασα και τα εξή. Μεταφέρω τι σημειώσει που κράτησα τότε. Θέμα μα είναι η προσάρτηση τη Βοσνία και τη Ερζεγοβίνη. Το πρώτο, λοιπόν, άρθρο αναφέρει με το πλέον σοβαρό ύφο ότι μια χούφτα άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται Αυστριακή κυβέρνηση επιθυμούν να προσαρτήσουν σε αυτό που ονομάζουν Αυστριακή Αυτοκρατορία μια σειρά εδαφών, κάνοντα υπηκόου τη μερικά εκατομμύρια ψυχέ. Ωστόσο, κάποιε άλλε εξίσου μικρέ ομάδε ατόμων που αυτοαποκαλούνται Σερβική, Τουρκική και Βουλγαρική κυβέρνηση αντίστοιχα αντιτάσσονται στα ναρά σε κάτι τέτοιο. Προκειμένου να επιλύσουν τι μεταξύ του διαφωνίε, η χούφτα ανθρώπων που επιθυμεί την προσάρτηση και οι μικρέ ομάδε που αντιτίθενται θα πρέπει να υποχρεώσουν μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου διαφόρων εθνοτήτων να αλληλοσκοτωθούν. Πάντω, ορισμένοι κύκλοι προτείνουν ω εναλλακτική λύση η με να εισπράξουν και η δε να καταβάλουν ένα αστρονομικό χρηματικό ποσό, το οποίο θα πληρώσουν οι άνθρωποι που ζουν στι περιοχέ που ονομάζονται Αυστρία, Σερβία, Βουλγαρία και Τουρκία. Τώρα, μια άλλη ολαιγομελή παρέα που αυτοαποκαλείται ρωσική κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι επίση διατεθειμένη να στείλει δεκάδε, ίσω και εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου να εξοντώσουν υπηκόου των αυτοαποκαλούμενων κυβερνήσεων Αυστρία και Τουρκία αν αυτέ οι κυβερνήσει δεν δεχτούν το μοίρασμα των εδαφών που αντιπροτείνει η ρωσική κυβέρνηση. Και όλα αυτά διατυπωμένα στα γαλλικά με κόψε εκφράσει χωρί την παραμικρή μνήμα στου μηχανισμού προετοιμασία για μια τέτοια σφαγή στου οποίου στηρίζονται άλλο όλα τούτα. Διαμηνύονται μέσα απεσταλμένων από τη μια κυβέρνηση στην άλλη, τυπώνονται σε χιλιάδε φιλεεφημερίδων και διαβάζονται από εκατομμύρια ανθρώπου, οι οποίοι τα βρίσκουν απόλυτα φυσιολογικά. Ίσως να θεωρούσε κανεί αυτονόητο ότι όλα τούτα τα, τα, τα εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή εκατομμύρια υπάρξει, άνθρωποι πρικισμένοι με λογική και αίσθημα ηθική, θα αρνούνταν να πάνε στο μέτωπο, χωρί να ξέρουν για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό, πρόθυμοι να θυσιάσουν ό,τι έχουν πιο ακριβό και πιο ιερό, και να σκοτώσουν άγνωστού του ανθρώπου, μόνο και μόνο επειδή έτσι του διέταξαν κάποιοι απρόσωποι άνθρωποι που αποκαλούνται κυβερνώντε. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε κανεί να προδικάζει ότι όλα όσα αποφασίζουν οι κυβερνώντε και οι διπλωμάτε του θα εκτελούνται κατά γράμμα. Να όμω που συμβαίνει το εξή παράδοξο: Κανεί δεν αμφιβάλλει στιγμή ότι όλα όσα προαποφάσισαν οι κυβερνώντε θα εκτελεστούν πιστά. Είναι κάτι ανάλογο όπω το αν δίνει κάποιο λεφτά στο χασάπι για να αγοράσει κρέα και είναι σίγουρο ότι θα πάρει το κρέα που χρειάζεται και που αντιστοιχεί στο αντίτιμο που έδωσε. Το μόνο που έχει να σκεφτεί είναι πόσο και τι είδου κρέα να αγοράσει και πόσο θα το στοιχήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με όλου όσου συζητούν στα Υπουργεία και γράφουν στι εφημερίδε για την προσάρτηση τη Βοσνία και τη Ερζεγοβίνη. Το μόνο που έχουν να σκεφτούν είναι πόσου ανθρώπου πρέπει, πρέπει να εκπαιδεύσουν για τη σφαγή ή να στείλουν απευθεία να αλληλοσκοτωθούν στο μέτωπο. Ποια σειρά και σε ποιου σχηματισμού. Στο δεύτερο αυτό άρθρο δεν γίνεται λόγο για τι σχέσει μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά μεταξύ ενό περιορισμένου κύκλου προσώπων που θεωρούν σήμερα ότι απαρτίζουν τη ρωσική κυβέρνηση και που λαμβάνουν αποφάσει οι οποίε έχουν αντίκτυπο στη ζωή δεκάδων εκατομμύριων ανθρώπων, και ενό άλλου, επίση μικρού κύκλου ατόμων που φιλοδοξούν να γίνουν κυβέρνηση, γι' αυτό και κρίνουν λαθασμένου όλου του χειρισμ... χειρισμ... χειρισμού τη υπάρχουσα. Η κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη το έργο τη, διατείνεται ότι σήμερα οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Σε αυτού που εργάζονται εντατικά με όλε του τι δυνάμει για την ανάπτυξη και βελτίωση τη οργάνωση του ρωσικού κράτου και σε εκείνου που την αντιμάχονται και βάλουν κατά των θεμελίων τη. Ο συντάκτη του άρθρου διαφωνεί με αυτή τη θέση και ισχυρίζεται ότι προκειμένου να μπορεί κάποιο να εργαστεί για την ανάπτυξη και βελτίωση τη κρατική οργάνωση στη Ρωσία, θα πρέπει να δοθεί σε όσου έχουν διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη και βελτίωση τη κρατική οργάνωση στη χώρα μα Ήδη ελευθερία δράση με αυτή που διαθέτει το κυβερνόν κόμμα. Κάτι τέτοιο όμω δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα όσοι αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη βελτίωση τη κρατική οργάνωση να έχουν δεμένα τα χέρια, περιορισμένε δυνατότητε δράση και άλλα παρόμοια. Να λοιπόν παρατηρείτε και πάλι το εξή εκπληκτικό. Τόσο εκείνοι που θεωρούν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να ορίζουν εκατομμύρια ζωέ, όσο και εκείνοι που επιδιώκουν μέσα από αδιάκοπο αγώνα να πάρουν τη θέση των πρώτων, είναι το ίδιο βέβαιο ότι μπορούν να ορίζουν τη ζωή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων όσο είμαστε εμεί σίγουροι ότι ο ήλιος ανατέλει κάθε πρωί. Όλες οι συζητήσεις και οι αντιρρήσεις στρέφονται αποκλειστικά γύρω από το πώς θα διατάξουν αυτές τις εκατομμύρια ψυχές να ζουν, και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα ζουν σύμφωνα με τους νόμους τους οποίους θέσπισε μια χούφτα ανθρώπων που ονομάζεται κυβέρνηση. Ακόμα μεγαλύτερη κατάπληξη όμω προκαλεί το γεγονό ότι βλέπουμε ολόγυρα εκατομμύρια ανθρώπου, υπάρξει που διαθέτουν λογική και αίσθημα ηθική, να ζουν με τον ιδρύτα του προσώπου του, άρα να μην έχουν την ανάγκη κανένα, και παρόλα αυτά να συντηρούν με το μόχθο του αρκετέ χιλιάδε κυφίνε και να υποτάσσονται σαν στη βούληση αυτών των αργόσχολων που λογομαχούν μονίμω μεταξύ του και που λειτουργούν με βάση τα πιο ταπεινά ευτελή πάθη. Και σίγουρα όχι με γνώμονα αυτό που τόσο φαρισαϊκά ισχυρίζονται ότι είναι ο κύριο σκοπό του το καλό του λαού. Στη συνέχεια διαβάζω ένα τρίτο μακροσκελες άρθρο με τίτλο Ο συνταγματικό προπολογισμό και θέμα τι ποσοστό από το μόχθο κάθε ανθρώπου που δουλεύει για να ζει αυτό και η οικογένειά του θα πρέπει να το αφαιρείτε κάθε χρόνο και να τίθεται στη διάθεση των λεγόμενων κυβερνώντων. Εδώ ο καθένα θα έκανε την εξή προφανή σκέψη. Όλα αυτά τα εκατομμύρια των εργαζομένων δεν έχουν απολύτω καμία ανάγκη και κανένα λόγο να δίνουν μέρο του μόχθου του ανθρώπου που πάντα μέχρι σήμερα σπαταλούσαν τούτα τα χρήματα σε φρικτά και ανήθικα έργα. Στην κατασκευή μηχανών σφαγή, σε φυλακέ και φρούρια, στην προμήθεια βότκα, στη διαφθορά του λαού μέσω τη στρατιωτική θητεία ή μια κύβδηλη πίστη. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα: Γιατί να υπάρξει ένα τέτοιο προπολογισμό και να καθόμαστε να συζητάμε πώ θα εισπραχθούν και πού θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Όλα τούτα ίσω νοιάζουν πρόδειλα, στο μεταξύ όμω κυβερνώντε και αυτοί που φιλοδοξούν να γίνουν κυβερνώντε δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι τα χρήματα αυτά θα περιέλθουν στα χέρια του και ανταλλάσσουν σκέψει για το πώ θα εισπράξουν περισσότερα και πώ θα τα μοιράσουν μεταξύ του. Έτσι έχουμε το εξή παράδοξο. Τα χρήματα αυτά και συγκεντρώνονται και μοιράζονται μεταξύ λίγων. Άνθρωποι του Μόχθου που στερούνται βασικά αγαθά, που συχνά πεινούν, δίνουν τι οικονομίε του σε κυφίνε που ζουν μέσα σε αλόγιστη χλειδί. Το επόμενο άρθρο έχει την επικεφαλίδα Το ζήτημα των πολιτικών εγκλημάτων στο συνέδριο εγκληματολογία που διεξάγεται στη Μόσχα. Ο συντάκτη του μα ενημερώνει ότι οι σύνεδροι ανταλλάσσουν απόψει σχετικά με το ποιε διατάξει επιτρέπουν τη στρίση τη ελευθερία, την αρπαγή τη περιουσία με τη μορφή χρηματικών ποινών, τα βασανιστήρια, την αφαίρεση τη ζωή και ποιε τα απαγορεύουν. Πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα αυτέ τι διατάξει και πάει λέγοντα. Στην αρχή αναρωτιέται κανεί για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, που προφανώ διαφωνούν με την κυβέρνηση και εκδηλώνουν αυτή του την αντίθεση, δεν λένε απερίφραστα αυτό που αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπο με κοινή λογική. Αυτό που είναι ολοφάνερο από όποια οπτική για το εξετάσουμε. Και δεν επιμένουν να το δούμε υπό το φω του χριστιανισμού ή που υποτίθεται πω πρεσβεύουμε, αλλά από οποιοδήποτε σκοπιά, ακόμα και αν τη διακρίνει μεγαλύτερη ηθική ένδια. Κανένα άνθρωπο στο όνομα καμιά σκοπιμότητα δεν έχει το δικαίωμα και δεν πρέπει να βασανίζει, να σφετερίζεται την περιουσία, να στερεί την ελευθερία ή τη ζωή των ανθρώπων του. Γι' αυτό λοιπόν θα περίμενε κανεί ότι οι σύνεδροι που διάκυνται εχθρικά απέναντι στην κυβέρνηση θα εξέφραζαν ρητά και κατηγορηματικά αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε άνθρωπο. Ότι δηλαδή ένα άνθρωπο δεν μπορεί να ασκεί βία πάνω σε κάποιον άλλον, επειδή αν δεχθούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε σκοπιμότητε που επιτρέπουν σε ορισμένου ανθρώπου να ασκούν βία πάνω σε άλλου, τότε πάντα, όπω γινόταν στο παρελθόν και συμβαίνει και σήμερα, θα βρίσκονται κάποιε σκοπιμότητε στο όνομα των οποίων εκείνοι οι άλλοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν βία εναντίον αυτούν, αυτών που τη μεταχειρίστηκαν πρώτοι. Ωστόσο, οι δίμονε που μετέχουν στο συνέδριο δεν διαπιστώνουν τέτοιε σκέψει, δεν διατυπώνουν τι σκέψει, αλλά αναπτύσσουν με ζήλο δεδαλώδη συλλογισμού σχετικά με τι ολέθριε συνέπειε που παρατηρούνται λόγω των δικονομικών αποκλήσεων κατά τη διερεύνηση και εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων, σχετικά με την ανάγκη να μελετηθούν τα πολιτικά εγκλήματα από κοινωνιολογική άποψη, και καταλήγουν λέγοντα ότι όσο πιο εκτενώ ανέλησαν το κύριο πρόβλημα σε τούτη τη συνάντηση τη ομάδα των επιστημόνων, τόσο πιο φανερή γινόταν η αδυναμία να επεξεργαστούν ορισμένε σύντομε θέσει για ένα τόσο πολύπλευρο ζήτημα. Για άλλη μια φορά νιώθουμε την ίδια έκπληξη και την ίδια μηχανία. Γιατί η κυβέρνηση, είτε πρόκειται για την υπάρχουσα, είτε για αυτοί που θα σχηματίσουν εκείνοι που σήμερα αντιπολιτεύονται την υπάρχουσα ελπίζοντα να ρεύουν στην εξουσία, γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο απόλυτα βέβαιοι ότι θα εφαρμοστούν τα άρθρα 120, 117 και ούτω καθεξή. Ο λαό ούτε ξέρει ούτε θέλει να μάθει τι λένε όλοι αυτοί οι νομικοί κανόνε. Ευτυχώ όμω γνωρίζει κάποιου άλλου κανόνε που λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις στον συνανθρωπό σου αυτό που δεν θέλεις να συμβεί σε σένα, ότι είναι καλύτερο να συγχωρείς όχι μόνο έω 7 και σε αλλά 70 κοντά και σε 7, παρά να παίρνει εκδίκηση. Γιατί λοιπόν ο λαό αυτό να υπακούσει τα άρθρα που εκείνοι συνέταξαν, τη στιγμή μάλιστα που μια τέτοια συμμόρφωση ισοδυναμεί με έγκλημα κατά του εαυτού του, με την παραβίαση κάθε νόμου θεϊκού και ανθρώπινου. Εκείνο ωστόσο που προξενεί ακόμα μεγαλύτερη κατάπληξη είναι το γεγονό ότι ο λαό όχι μόνο υπακούει σε όλα τούτα τα άρθρα, αλλά και όταν κάποιο γίνει στρατιώτη, χωροφύλακα, ένορκο, δεσμοφύλακα, δήμιο, διαπράττει διάφορα εγκλήματα, πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του και με αυτό που ίδιο δέχεται και αναγνωρίζει ω θείο νόμο. Αφιέρωσα αρκετά χρόνια μελετώντα τι εκκλησιαστικέ θεωρίε και πρακτικέ. Όσον αφορά τη θεωρία, διάβασα και ξαναδιάβασα όλα όσα μπορούσα για τη διδασκαλία τη Εκκλησία, εμβάθυνα στη δογματική θεολογία και την εξέτασα με κριτικό πνεύμα. Όσον αφορά την πρακτική, ακολουθούσα αυστηρά για περισσότερο από ένα χρόνο όλα όσα ορίζει η Εκκλησία, τηρούσα τι νηστείε και πήγαινα στι λειτουργίε. Κάποια στιγμή βεβαιώθηκα ότι η διδασκαλία τη Εκκλησία είναι, στο θεωρητικό τη μέρο, ένα δόλιο και ολιόθρη ψέμα και στο πρακτικό ένα σύμφυρμα αφελέστατων προλήψεων και μαγκανιών που αποκρύπτουν το αληθινό νόημα τη χριστιανική διδασκαλία. Σαν να μην καταλαβαίνει κάποιο τι σημαίνει το πρόσωπο του Χριστού. Η διδασκαλία του συντρίβει το κακό και με απλό, εύκολο, ξεκάθαρο τρόπο δείχνει στου ανθρώπου το καλό, αρκεί να μην τη διαστρεβλώνουν. Οι διδαχέ αυτέ όμω παρασιωπούνται. Έχουν καταντήσει χιδέε μαγκανίε που βάζουν του ανθρώπου να βουτάνε στα νερά, να αλήφονται με λάδι, να εκτελούν συγκεκριμένε κινήσει με το σώμα του, να λένε ξόρκια, να καταπίνουν μπουκίτσε ψωμί και άλλα παρόμοια. Και από την αρχική διδασκαλία δεν έχει μείνει τίποτα. Και απότε κάποιο προσπαθήσει να επιθυμήσει ότι όλα αυτά τα μάγια, οι λειτουργίε, οι οικεσίε, τα κυριά, οι εικόνε δεν έχουν σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού, η οποία καλεί του ανθρώπου να αγαπάνε αλλήλου, να μην ανταποδίδουν το κακό με το κακό, να μην κρίνουν, να μην αλληλοσκοτώνονται, τότε εκείνοι που έχουν κέρδο από τέτοιε απάτε, σου φρώνουν τα φρύδια και διακηρύσουν σε όλου του τόνου και με απερίγραπτο θράσο στι εκκλησίε, μέσα από βιβλία, εφημερίδε, κατηχήσει, ότι ο Χριστό ουδέποτε απαγόρευσε τον όρκο τη ορκομοσία, ούτε και την αφαίρεση ανθρώπινη ζωή με τι θανατικέ ποινέ και του πολέμου, και ότι το δόγμα τη μη βίαιη αντίσταση είναι μια πονηρή σατανική επινόηση των εχθρών του Χριστού. Το πιο φοβερό όμω είναι ότι εκείνοι που κερδίζουν από όλα αυτά δεν εξαπατούν μόνο ενηλίκου, αλλά έχουν την εξουσία να παραπλανούν και μικρά παιδιά. Αυτά τα πλάσματα για τα οποία ο Χριστό είπε αλίμονο εκείνων που θα τα ξεγελάσει. Νιώθει κανεί φρίκη στη σκέψη ότι οι άνθρωποι αυτοί για κάποια μικροσυμφέροντα προξενούν τέτοιο ασύλληπτο κακό, κρύβοντα την αλήθεια που αποκάλυψε ο Χριστό και που είναι για το καλό όλη τη ανθρωπότητα. Ένα καλό που δεν αντισταθμίζεται ούτε με κέρδη χίλιε φορέ μεγαλύτερα από αυτά που αποκομίζουν τούτοι οι άνθρωποι. Φέρονται όπω εκείνο ο ληστή που ξεκληρίζει ολόκληρη οικογένεια, πέντε ανθρώπου, για να πάρει ένα παλιό παλτό και 40 καπίκια. Η οικογένεια από μόνη τη θα του έδινε όλα τη τα ρούχα και όλα τη τα χρήματα, αρκεί να μην του σκότωνε. Εκείνο όμω δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Το ίδιο συμβαίνει και με του απαταιώνε τη θρησκεία. Θα ήταν δέκα φορέ προτιμότερο να του συντηρούμε και να του εξασφαλίζουμε μια ζωή μέσα στη χλυδή, αρκεί να μην οδηγούν του ανθρώπου στην καταστροφή με την απάτη του. Εκείνοι όμω δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Αυτό είναι που προκαλεί φρίκη. Και όχι μόνο μπορούμε, αλλά οφείλουμε να ξεσκεπάζουμε τι απάτε του. Αν υπάρχει κάτι ιερό, αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι τα μυστήρια όπω τα αποκαλούν, αλλά το χρέο να ξεσκεπάζει τη φενάκι τη θρησκεία όταν τη βλέπει. Αν οι άνθρωποι αυτοί έβλεπαν τον Χριστό να διώχνει από τον ναό του εμπόρου, τα βόδια και τα πρόβατα, θα έλεγαν ότι τον βεβηλώνει. Αν εκείνο ερχόταν σήμερα και αντίκριζε όλα όσα γίνονται μέσα στι εκκλησίε στο όνομά του, τότε με ακόμα πιο μεγάλο και πιο δίκαιο θυμό θα πετούσε έξω αυτά τα άθλια αντιμήνσια, τι λόγχε, του σταυρού, τα ποτήρια, τα κεριά, τι εικόνε, όλα αυτά που χρησιμοποιούν στι μαγκανίε του προκειμένου να στρέψουν το βλέμμα των ανθρώπων μακριά από το Θεό και τη διδασκαλία του. Όταν κάποιο αρχίζει να αγαπά τον χριστιανισμό πιο πολύ και από την αλήθεια, το αμέσω επόμενο βήμα είναι να αγαπάει τη σέκτα ή την εκκλησία στην οποία ανήκει περισσότερο και από τον χριστιανισμό. Και στο τέλο καταλήγει να αγαπά τον εαυτό του, την ησυχία του, πάνω απ' όλα όπω είπε ο Κόλεριτζ. Εγώ ακολούθησα αντίστροφο δρόμο. Στην αρχή αγαπούσα την Ορθόδοξη πίστη πιο πολύ από την ησυχία μου. Έπειτα αγάπησα τον Χριστιανισμό περισσότερο από την Εκκλησία και σήμερα αγαπώ την αλήθεια πάνω απ' όλα. Μέχρι τώρα για μένα η αλήθεια και ο Χριστιανισμό, όπω τον αντιλαμβάνομαι, ταυτίζονται. Και πιστεύω σε τούτον τον Χριστιανισμό και όσο πιστεύω σε αυτόν, ζω ήρεμα και χαρούμενα. Και το ίδιο ήρεμα και χαρούμενα περιμένω το θάνατο.